κινήσω και πάλι την κουβέντα. Μου είπατε, το έχει απαντήσει και ο Πρωθυπουργός, ότι όταν ο Νίκος Κοντιάς είπε εκείνη την ημέρα προανήγγειλε την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια της Αιγαλίτιδας ζώνης, ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού. Άρα, το αυτονόητο ερώτημα, ήταν μια στοχευμένη ενέργεια, εφόσον είναι έτσι, για να ψαρέψουμε αντιδράσεις από την απέναντι πλευρά? Όχι καθόλου. Εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο σταδιακής επέκτασης, δηλαδή άσκησης ενός κυριαρχικού δικαιώματος της χώρας, το οποίο προβλέπεται από το εθνικό διεθνές δίκαιο και επίσης έχει αποτυπωθεί στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο θα πρέπει... Η απόφαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε λόγο πλέον για την διαδικασία που θα γίνει αυτό, για το ότι δεν θα είναι με ένα προεδρικό διάταγμα, σχετίζεται με τις αντιδράσεις από την απέναντι πλευρά ή τις αντιδράσεις στο εσωτερικό? Καθόλου. Σχετίζεται με το εξής, ότι αφενός τεχνικά είναι, κατά τη γνώμη μας, μια αρκετά πιο γρήγορη διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως μας δίνει την ευκαιρία και να αναζητήσουμε ευρύτερες πολιτικές συγκλίσεις στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου πρώτον, και δεύτερον να καλέσουμε και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν την ευθύνη τους σε σχέση με το ζήτημα αυτό, το οποίο χρονίζει. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ασκήσουμε αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, αρχής γενομένης από το Ιόνιο και συνεχίζοντας σταδιακά και σε άλλες περιοχές. Πάντως, κύριε Υπουργέ, να μου επιτρέψετε να πω ότι τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά υπήρξε μια κακοφωνία, διότι εάν ήταν εν γνώση, θέλω να ρωτήσω, ήταν εν γνώση και ο τρόπος, δηλαδή τα προεδρικά διατάγματα? Ήταν συγχωρείτε τώρα, ένα λεπτάκι να θέσω την ερώτηση. Ήταν εις γνώση του Πρωθυπουργού και ότι κατά την παράδοση παραλαβή θα γινόταν τέτοια αναφορά? Γιατί δεν μπορεί να μιλάμε για προεδρικά διατάγματα και την επομένη να μιλάμε για νόμο. Είναι μια αισθητή διαφορά στο χειρισμό. Δεν υπάρχει καμία. Μην το λέτε. Τι εννοείται? Τα προεδρικά διατάγματα δεν προβλέπουν, ας πούμε, ένα πέρασμα από τη Βουλή, για παράδειγμα, για μια ευρύ συζήτηση. Τελείως διαφορετικές διαδικασίες. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν επέλεξε, χωρίς να αλλάζει τίποτα στο αποτέλεσμα, να θέσει το ζήτημα στην ολομέλεια της Βουλής, να συζητηθεί, να πάρουν θέση τα πολιτικά κόμματα και να αναζητηθούν και ευρύτερες συγκλίσεις σε αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Επομένως, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μείνουμε στο επουσιώδες, δηλαδή τον διοικητικό ή κοινοβουλευτικό δρόμο που θα ακολουθήσει η συγκεκριμένη άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματος. Αυτό είναι στην διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε κυβέρνησης. Το χαρακτηρίζεται επουσιώδες. Ναι, πάντως, θα σημειώσω και φαντάζομαι ότι αυτό δεν έχει να κάνει με υιοθέτηση μιας θέσης. Η Τουρκία και κυρίως τα μίντια μίλησαν για επαναχώρηση από την πλευρά μας. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει επαναχώρηση, με συγχωρείτε. Εδώ να βάλουμε λίγο τα πράγματα στην... Πώς τους το δώσαμε για αφορμή να το κάνουμε. Ναι, ακούστε. Να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Με τι έχουμε να κάνουμε εδώ? Με ένα κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας να επεκτείνει την αιγαλίτιδα ζώνη της οποτεδήποτε και οπουδήποτε εντός της επικράτειάς της εκείνη θέλει, στα 12 μίλια. Άρα λοιπόν, σε τι συνίσταται ακριβώς η επαναχώρηση? Σας λέω ότι η νομοθετική διαδικασία, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι συντομότερη από τη διαδικασία έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων. Σε τι λοιπόν συνίσταται ακριβώς η επαναχώρηση? Να πούμε, πριν να απευθύνω την ερώτηση στον κύριο Τζανακόπουλο. Ο κύριος Κοντιάς είπε ότι ήταν έτοιμα τα προεδρικά διατάγματα. Αυτό είπε. Να πούμε ότι τα προεδρικά διατάγματα οφείλουν να κατατεθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να λάβουν την γνωμοδότηση. Στη συνέχεια, πιθανόν το Συμβούλιο της Επικρατείας να κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Συνήθως το κάνει αυτό όταν πρόκειται για προεδρικά διατάγματα που έχουν και σχετικά πολύπλοκο νομικό χαρακτήρα. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τον χρόνο ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας στην οποία θα εμπλακεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με τον τρόπο αυτό, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υπονοήσω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα καθυστερούσε. Όμως, κανείς δεν θα μπορούσε να προεξοφλήσει και τον χρόνο ολοκλήρωσης διαδικασίας. Αντίθετα, η νομοθετική διαδικασία. Επιτρέψτε μου, κύριε Χαρίτου, αντίθετα, η νομοθετική διαδικασία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, πάρα πολύ σαφής και ολοκληρώνεται ταχύτατα. Ναι, για την τάξη των πραγμάτων να πούμε ότι είχε γίνει πράγματι πολύ σοβαρή προεργασία τον τελευταίο 1,5 χρόνο στο Υπουργείο των Εξωτερικών, ειδικά με τους χαρτογράφους για την επέκταση των 12 μιλίων. Έχω ασκήσει πάρα πολύ σκληρή κριτική στον κύριο Κοντζιά για το θέμα του Σκοπιανού. Αλλά στο κομμάτι με τα 12 μίλια, επειδή το παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό το θέμα αυτό, γνωρίζω πώς τμηματικά
θα επεκτείνονταν τα 12 μίλια. Συμπτωματικά, επειδή δεν παρακολουθούν το δημόσιο διάλογο. Έχουμε αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της κουβέντας απόψε στον κύριο Κοτζιά. Επειδή μου αφιερώνει τον κύριο Κοτζιά, λέω πραγμάτων το λέω. Ασχέτως αν διαφωνεί ή συμφωνεί κάποιο με τον τρόπο του, με τις απόψεις του, με τον τρόπο που προσεγγίζει τα κοινά. Όλοι συγκλίνουμε σε ένα πράγμα, νομίζω, ότι έχει κάνει δουλειά όσο έμεινε εκεί. Εμένα με εντυπωσιάζει η προχειρότητα που πολλές φορές προσεγγίζουμε την επικαιρότητα, διότι συμπτωματικά εκεί που κάθεσαι εσύ τώρα, ήταν ο κύριος Κοτζιάς τον Ιανουάριο, όπου τον ρώτησα αν θα προχωρήσει σε τμηματική επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και το είπε, απλώς δεν έδωσε λεπτομέρειες. Δεν ήταν κάτι άγνωστο ότι προετοιμαζότανε, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς του Πρωθυπουργού, από τη στιγμή που ανέλαβε το Υπουργείο των Εξωτερικών, κ. Τζανακόπουλε. Δηλαδή, εγώ διαβάζω και την ανατροπή της έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων, και θα σας πω γιατί. Αλλά και το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να θέσει υπόψη το σχέδιο αυτό υπόψη των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, σαν μια έμεση κριτική στους χειρισμούς του πρώην Υπουργού, του τέλους Υπουργού του. Δηλαδή ότι εκείνος δεν έκανε διαβούλευση, αν δεν έκανε. Και δεν το ξέρουμε εμείς, εν πάση περιπτώσει, με τα υπόλοιπα κόμματα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι τα 12 μίλια. Το κάνει ο ίδιος. Όπως και για τα προεδρικά διατάγματα, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι λεπτομέρεια, διότι τα προεδρικά διατάγματα θα εκδίδονταν με βάση μια ευρεία εξουσιοδότηση που πράγματι διαθέτει ο Υπουργός, αλλά αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο να πέσουν στο Συμβούλιο Επικρατείας, διότι η εξουσιοδότηση ήταν τόσο ευρεία που θα μπορούσε το Συμβούλιο Επικρατείας να πει ότι δεν γίνεται με προεδρικό διάταγμα. Γι' αυτό εγώ βλέπω κριτική στους χειρισμούς, συμφωνία στη στόχευση στρατηγικά, αλλά στους χειρισμούς επιμέρους κριτική. Μία απάντηση επ' αυτού και ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο επίσης. Δεν υπάρχει κριτική στους χειρισμούς του πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση αυτής της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και ο Πρωθυπουργός θεώρησε ότι θα ήταν ο ασφαλέστερος και γρηγορότερος δρόμος, θα ήταν επιλογή η οδός, η κοινοβουλευτική οδός. Πότε θα έρθει? Για το συγκεκριμένο. Πάρα πολύ σύντομα. Γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών είπε έλεγα, όποτε κρίνουμε. Ναι, όποτε κρίνουμε. Όποτε σύντομα, να όριστο. Σύντομα όμως υπάρχει σαφής εξαγγελία, υπάρχει σαφής δέσμευση και θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή της. Τώρα. Μπορούμε στο Αιγαίο να πάμε στα 12 μίλια. Νομίζω. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Σε όλο το μπορούμε. Πολύ κέριο. Σας το ρωτώ, συγγνώμη. Όχι γιατί εσείς ότι το αμφισβητείτε το δικό σας δικαίωμα. Με ρωτάτε πρακτικά ή με ρωτάτε νομικά. Σας πω. Και πρακτικά και νομικά. Και πολιτικά και νομικά, διότι. Και πολιτικά και νομικά. Υπάρχει. Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν αφορά εσάς αυτό. Υπάρχει τηλεγράφημα της Αμερικανικής Πρεσβείας δημοσιευμένο στο βιβλίο του Μιχάλη Ιγνατίου από τη βραδιά των ημείων, όπου ο Αμερικανός πρέσβης τότε λέει ότι ο τότε Πρωθυπουργός και ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών δεσμεύτηκαν ότι ποτέ δεν θα επεκτείνει η Ελλάδα τη χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Κούστη. Αυτό φοβάμαι. Εδώ τα πράγματα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και καθαρά. Η απεμπόληση κυριορχικού δικαιώματος γίνεται ρητά και δημόσια. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος για ένα κράτος να απεμπολίσει κυριαρχικό του δικαίωμα. Ό,τι κυριαρχικό δικαίωμα απορρέει από το δίκαιο, από τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή από τους εθιμικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου έτσι όπως αυτοί αποτυπώνονται στη συγκεκριμένη σύμβαση, συνεχίζει να ισχύει. Ναι, και τα ίμια δημόσια μας τα κάνανε για να μην μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας έντονα. Σας ξαναλέω, η Ελλάδα ουδέποτε απεμπόλησε ή οδήποτε κυριαρχικό της δικαίωμα στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος άσκησης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και ιδιαίτερα του κυριαρχικού δικαιώματος της επέκτασης της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια είναι στη διακριτική της ευχέρεια αν και πότε θα ασκηθεί. Συμφωνούν οι ΗΠΑ με την επέκταση. Δεν μπορούν να μην συμφωνούν με το εθνικό διεθνές δίκαιο. Δεν τίθεται εδώ θέμα συμφωνίας ή διαφωνίας. Η δήλωση του Αμερικανού. Σας ξαναλέω ότι εδώ δεν τίθεται ζήτημα συμφωνίας ή διαφωνίας. Είναι άλλο πράγμα ποια μπορεί να είναι η πολιτική προτροπή. Είναι άλλο πράγμα ποια μπορεί να είναι η πολιτική προτροπή. Και είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα ο σεβασμός ή μη σεβασμός στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Τουρκία είναι μέρη της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αλλά παρόλα αυτά
δεσμεύονται από, διότι η σύμβαση αυτή αποτυπώνει εθνικό διεθνές δίκαιο το οποίο δεσμεύει τους πάντες. Το μυστικό, ναι, κύριε Υπουργέ, το μυστικό είναι ότι αν επεκτείνουμε στα 12 μίλια, οι Τούρκοι θα αυξήσουν και αυτοί κατά τα χωρικά τους ύδατα, απλώς θα μειωθεί δραστικά τέτοιο, τα διεθνή ύδατα. Για ποια 12 μίλια μιλάτε? Για ποια 12 μίλια? Εκεί που... Και αυτό δεν αρέσει σε κάποιους. Εκεί που υπάρχει. Το να επεκταθεί δηλαδή η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει παντού η δυνατότητα επέκταση. Διότι ο χώρος είναι πιο περιορισμένος. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα. Η Τουρκία έχει. Ποιο είναι το ζήτημα, δεν καταλαβαίνω. Έχει 12 μίλια στη Μαύρη Θάλασσα. Για να μην το. Έχει κάνει επέκταση. Για να κλείσουμε σύντομα και κλείνουμε και αυτή την ενότητα με αυτήν εδώ την ερώτηση. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ένα πλοίο να βυθίζεται, το οποίο από ό,τι μάθαμε μετά ήταν στη Μαύρη Θάλασσα. Από παλιότερη άσκηση, από ένα υποβρύχιο με μία ρουκέτα, ένα τουρκικό υποβρύχιο. Είδαμε σήμερα το χάρτη, τον οποίο ο κύριος Ακάρ επέδειξε, ο οποίος φτάνει μέχρι και νοτίως της Κρήτης, 104.000 τετραγωνικά μίλια. Χιλιόμετρα ναυτικά μίλια είναι αυτά τα οποία περιλαμβάνει ο χάρτης αυτός. Είναι μια ρητορική, μια κλιμάκωση της ρητορικής από την πλευρά της Άγκυρας. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι μετά την δήλωση εκείνη την ημέρα στην παράδοση παραλαβή, αναμενόμενη ήταν να προχωρήσει η Τουρκία σε μια κλιμάκωση της ρητορικής. Αυτή η κλιμάκωση σας ανησυχεί? Όχι, δεν μας ανησυχεί. Θεωρούμε ότι αυτός δεν είναι τρόπος άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Πολύ περισσότερο θα έπρεπε να ανησυχεί η ίδια η Τουρκία για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται διεθνώς, για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί εξωτερική πολιτική, παρά η Ελλάδα. Διότι με τον τρόπο αυτό απομονώνεται διεθνώς. Μπορεί αυτές οι ρητορικές εξάρσεις και αυτές οι εντάσεις τις οποίες προκαλεί. Η απομόνωση, θα μου επιτρέψετε κύριε Τζανακόπουλε, το τελευταίο διάστημα δεν προκύπτει στο βαθμό που ίσχυε τους προηγούμενους μήνες πάντως. Τι εννοείται? Εννοώ ότι έχουν ανοίξει οι πόρτες, ότι υπάρχουν διάβλοι σε ό,τι αφορά την Άγκυρα, ακόμα και με την Ουάσιγκτον. Υπάρχουν εξαιρετικά δύσκολες σχέσεις της Τουρκίας και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό, νομίζω ότι οι δύσκολες αυτές σχέσεις θα επιδεινώνονται στο βαθμό που η Τουρκία θα επιλέγει αυτή την ρητορική έξαρση και την πρόκληση εντάσεων. Εμείς από τη δικιά μας μεριά κρατάμε πάντοτε τους διάβλους του διαλόγου ανοιχτούς. Προσπαθούμε να επιλύουμε τα ζητήματα με όρους διπλωματικούς και με όρους πολιτικούς και σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζουμε στην Άγκυρα και στους Τούρκους γείτονές μας ότι παρά το γεγονός ότι διαλεγόμαστε, παρά το γεγονός ότι θέλουμε στενότατη υποκοινωνία και οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, δεν πρόκειται να τους ρωτήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα οριοθετήσετε τμηματικά με την Αίγυπτο στον άξονα Κάσος, Κάρπαθος, Κρήτη? Όλα αυτά θα τα δούμε και θα συζητούν. Υποτίθεται ότι είμαστε στο τελευταίο στάδιο των συζητήσεων με την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή. Στο... και την ευθύνη για την διενέργεια των όποιων συζητήσεων έχει το Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα, λοιπόν, τελεία. Πάμε σε δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά και πάλι εδώ. Γιάννος Παπαντονίου.